Προσπαθεί και μαζεύει τελικά ο Μουλαουμέροβιτς το βαρόμετρο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος για τρεις μέσα. Γυρίζει προς τον Πρέλεβιτς και πανηγυρίζει εδώ με τον Μπράντοβιτς. Γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Προλαβαίνει και κλέβει ο Βασιλιάδης. Πολύ ωραία, ξεφεύγει από τον Χατζηβρέτα. Μουλαουμέροβιτς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 7-8 μοιόνιο ΠΑΟΚ. Ο Βασιλιάδης. Κάλεσα χωρίς καν να έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με το που πήρε το δελτίο του στην Ελλάδα, μέσα στον πήραμε στην εθνική ομάδα. Μουλαουμέροβιτς 3 με 1. Εύκολα τα πράγματα και 2-4. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Πρωταθλητής εφήβων με την ΑΕΚ. Πολύ ωραία εναλλαγή. Σουτάρει με 100% βολές. Πάουελ, Μουλαουμέροβιτς για 3. Γρήγορα ισοφαρίζει 17 όλα. Μεγάλο παιχνίδι. Κατσαρίς πολύ ψηλά. Ψηλότερα όμως και εξυπνότερα ο Βασιλιάδης. Μαυροκεφαλίδης δίνει οδηγίες στο Βασιλόπουλο. Από μακριά ο Μουλαουμέροβιτς μέσα. Σε πολύ μεγάλη μέρα ο Μουλαουμέροβιτς. Τριαντάτεβιτς που διώχνει για τον Βασιλιάδη. 3 με 2. Παντελιάδης ωραία για τον Μουλαουμέροβιτς. Εφήνει Πάουλ του την αποσπά μέσα το χέρι. Μουλαουμέροβιτς για 3 μέσα. 48-34. Και έπρεπε να βλέπατε τον Μουλαουμέροβιτς πως αντέδρασε. Άλλωστε είναι πιο καθαρό όμως σεντερφόρ από τον Τσαρτσαρή που είναι φόργουρ. Πλάκοβιτς. Λάθος πάσα. Μουλαουμέροβιτς σαν σε προπόνηση. 58-41. Θυμάμαι τον Βασιλόπουλο 43 δεύτερα για τη λήξη. Μουλαουμέροβιτς. Δεν μπορεί να κλέψει ο Μίτλετον. Και ενώ στην άμυνα Γιούρκοβιτς καλάθι. Τη ρακέτα. Μα υπήρξε άλλωστε και η μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μπάνε συνεχίζει το ίδιο πράγμα στην άμυνα του. Ραντόκεβιτς, 8 πόντι για τον Τσαρτσαρή που έχει και 6 rebound. Βασιλιάδης, Μουλαουμέροβιτς για 3, είναι μέσα και ο Μουλαουμέροβιτς είναι πολύ μεγάλος παίκτης. 72-68. Νέα 24 δευτερόλεπτα για τον δικέφαλο. Ωραία κίνηση από τον Μουλαουμέροβιτς, ασίστ του Βασιλιάδη. Με Μουλαουμέροβιτς και Παντελιάδη ο ΠΑΟΚ. Έξοχη ασίστ τον Κούρσκι από τον Κροάτη. Μουλαουμέροβιτς. Οδηγεί κοντά στο καλάθι με ταμπλό. Θα ευστοχίσει. Και μειώνει στους 6. Μουλαουμέροβιτς στο low post. Γυρίζει και περνάει ωραία στον Κούρσκι. Έξοχη ασίστ. Μουλαουμέροβιτς, άλλη μία έξοχη ασίστ στον Οκούρσκι, κούρος από την κορφή. Βασιλιάδης και τώρα Μουλαουμέροβιτς. Βασιλόπουλος σε δευτερεύοντα εφηβιασμό. Ούτε έχει προβληματίσει τον Μέμο Ιωάννου. Το ζήτημα είναι ότι ο Λυσιάκος έχει πρόβλημα στην άμυνα. Χωρίς να πηδήξει καν μάζεψε αυτό το rebound, αλλά ας το έχεις εξεπαθείς. Πάουελ που έκλεψε εφηβιασμός για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης. Μουλαουμέροβιτς μόνος του, ο Γιούρκοβιτς στον Λόγκ. Αυτή δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Αμερικανού και τώρα Μουλαουμέροβιτς με ταμπλό καλάθι. Τον ψηλό του Ολυμπιακού για τον οποίο οι πληροφορίες φέρουν τον Σάκο να μην είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Εδώ όμως ο Μουλαουμέροβιτς ξεκινάει εντυπωσιακά τον αγώνα. Μουλαουμέροβιτς, η μεγάλη μορφή του ΠΑΟΚ φέτος. Πάουελ, Ραντόκεβιτς. Passing game από την περιφέρεια, από τη γωνία, σουτ μέσα. Μουλαουμέροβιτς, το χατρίποντα στα 6. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό για το σχήμα του αγώνα, 4,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μουλαουμέροβιτς εκμεταλλεύεται την ασυνεννοησία ή αν θέλει να παίξει με δύο playmaker ο Πρέλεβιτς ή αν θέλει να παίξει με playmaker τον Παντελιάδη και δύο τον Μουλαουμέροβιτς. Μουλαουμέροβιτς ελευθερώνεται για 3 μέσα. Πάουελ για 3. Μέσα και αυτό. Από μακριά σου τριών πόντων αστοχή. Ραντόκεβιτς μαζεύει ένα ακόμη rebound για τον ΠΑΟΚ. Μουλαουμέροβιτς για 3. Ευστοχή 48-35 διαφορά. Για τον Μουλαουμέροβιτς. Μουλαουμέροβιτς. Πολύ ωραία για τον Ραντόκεβιτς. Θα αφήσει την μπάλα σας. Με ένα ντέρμπι χαμηλού σκορ. Μουλαουμέροβιτς για 3. Ευστοχή. Μουλαουμέροβιτς στο δίλεπτο για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μουλαουμέροβιτς εναντίον όλων. Καλάθι και φάουλ. Κάτι που σημαίνει ότι ο αρχηγός εθνικής ομάδας έφτασε τα 2 φάουλ. Μουλαουμέροβιτς με αντίπαλο τον Μπουντούρη.
Πολύ ωραία προσπάθεια. Προστατεύει με το σώμα την μπάλα. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα, αλλά ο Ραντόγεβιτς τον φιλοδωρεί με μια τάπα. Μουλαομέροβιτς καλάθι. Γνωστή κίνηση. 57-41 σε αυτό το run and gun παιχνίδι. 25 για το μακεδονικό. Μόλις 21 για τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ πάντως προηγείται με μεγάλη διαφορά 18 πόντων και έχει αγκαλιάσει ήδη την νίκη. Ο Μουλαομέροβιτς του μπάσκετ που ξέρουν να επιβραβεύουν παίκτες και αντιπάλους. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μουλαομέροβιτς. Ωραία για τον Ραντόγεβιτς και κάρφωμα. Έχουμε προσθέσουμε και ένα τρίτο λόγο. Τα πράγματα θα είναι πιο απλά καθώς να κατανοήσουμε γιατί παίζει έτσι ο ΠΑΟΚ παθιασμένα ως το τέλος. Μουλαομέροβιτς για τρεις μέσα. Από την Α2 στην Α1. 2:50 για τη λήξη. Πολύ ωραία baseball πάσα του Μουλαομέροβιτς στο Βασιλόπουλο. Η ψυχή του, η περιφερειακή, είναι, μιλάμε και μεγάλη στην ηλικία. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να αντέξει. Χιλ, δηλαδή... Μουντούρης και Σιγάλας. Ακριβώς. Και πού να ήταν και ο Μπαλογιάννη. 13-20 διαφορά στους 7 για το Περιστέρι. Η μέγιστη τιμή της διαφοράς στο παιχνίδι ως τώρα. 1:10 για τη λήξη. Μουλαομέροβιτς στέκεται, σουτάρει, ευστοχή. Μεγάλος παίκτης, μεγάλη κλάση. Πάντα ζεστό χέρι. 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της επίθεσης ομάδας του ΠΑΟΚ. Μουλαομέροβιτς. Η κίνηση για τον Ραντόγκεβιτς, έρχεται τρέιλερ, καρφώνει η ωραίτερη φάση του αγώνα. Τα φάουλ, ο οποίος παίζει πολύ έξυπνα, τραβάει έξω τον μπέκ του ή παίρνει το πικερόλ και μετά μπαίνει μες στο καλάθι. Είναι δύσκολο να το κόψει. Άρη Στιούαρτ, στο Μαυροειδή, δεν υπάρχει φάουλ. Τέταρτο τέταρτο που αστοχεί ο Μαυροειδής. Βασιλόπουλος. Μουλαομέροβιτς. Ωραία κίνηση, Γιούρκοβιτς μέσα καλάθι, 43-3. Βασιλιάδη. Γιούρκοβιτς, μαυροκεφαλή, δικηκασί, ΠΑΟΚ για το Περιστέρι. Που εδώ αμήνεται πρώτο Βασιλιάδη και το Μουλαομέροβιτς θα σουτάρει για 3. Είναι ευτυχής 50-38. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Μουλαομέροβιτς. Άργησε ο Σούλης να σηκωθεί. Μαυροκεφαλίδης, ταμπλό και μέσα. Και έρχονται αυτά. Συνεχίζει ζώνη ο ΠΑΟΚ πάντως. Συνεχίζει ζώνη και εδώ το κλέψιμο πάνω στην πάσα του Παπαμακάριου. Εκπληκτική φάση. Αυτή πρέπει να την ξαναδούμε. Η πάσα του Μούλα πάνω από τους ώμους του, πίσω στην πλάτη του. Εδώ είναι ο Κασί Πάουελ. 59-42 στο highlight του αγώνα. Δείτε εδώ. Γιούρκοβιτς. Μούλα στον ευθυδιασμό. Φίλες και φίλοι, το μπάσκετ είναι πολύ όμορφο σπορ. Σε κάποιες φάσεις όπως αυτή του Μούλα με τον Κασί Πάουελ το αποδεικνύει, όπως και αυτή με τον Γιούρκοβιτς η τάπα στο Πελικάνο. Γιούρκοβιτς. Έχει γίνει σόου για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Μουλαομέροβιτς. Από τη γωνία μέσα. 62. Ιωνικός ο Μαρούς. Και να πούμε ότι χθες Μακεδονικός Ολυμπιακός 59-60 στην ακροφή της μετάδοσης μιας ελληνικής τηλεόρασης. Παναθηναϊκός 91-76 χωρίς τον Αμερικανό, τον playmaker, τον Τζέγκης. Ο Μάικλ έτσι δεν είναι. Έχει 0-4 ο Μάικλ. Τούτο που απομακάρει ως επιχειρείο το έπαιλε κάνεις. Ραντόγια προσπαθεί ο Μαυροειδής, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Γιούρκοβιτς που τροφοδοτεί τον Μουλαομέροβιτς. Μουλαομέροβιτς, 7-57 για τη λήξη. Για 3. Μέσα, 80-57. Θύματος. Άστοχο το σούτ του Παπαμακάριου. Και νομίζω ότι θα βρεθεί λίγο. Στα τελευταία 2-11-7-0 ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι. Μουλαομέροβιτς μέσα. Κλέψιμο από τον Μουλαομέροβιτς και ο Βασιλιάδης ανοίγει τον εφηδιασμό. Μουλαομέροβιτς κλείνεται στο Ραντόγεβιτς. Κοντά στο καλάθι. Μουλαομέροβιτς για 3. Μέσα. 26-29. Την άμυνα, γι' αυτό και ζήτησε από τον Γιώργο Δέντα που διαθέτει καλό μακρινό σύντρο να προσπαθήσει να το εκμεταλλευτούν. Είπε Γιώργο Τόχης, προσπάθησε να απειλήσει και να παίξει και τον Πάουελ, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει πολλές φορές. Απέναντι στη ζώνη και του Ηρακλή. Πάουελ. Προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Για να δούμε εάν και πότε θα επιλέξουν να κάνουν ενδεχομένως και κάποιο φάουλ. Γιούρκοβιτς, αφύλακτος για 3. Θέλει να καθαρίσει το μάτς. Πες του Λάκοβιτς όμως η βολή δεν ήταν εύστοχη, οπότε ο Παναθηναϊκός δεν είχε δικαίωμα. Καταπληκτική πάσα του Μουλαομέροβιτς στον Νίλσεν. Εκπληκτική πάσα. Πρέτα, θα κάνουν μαγικά πράγματα, έτσι. Να πέσουν στην πρωταθλήτρια ομάδα από τον Ηρακλή. 66-53 αν αποφασίσει ο Μουλαομέροβιτς να πάρει. Δημήτρη Παναπλεύτης, αυτό που ζήσε κυρίως από τους παίκτες του είναι η ηρεμία. Θεωρώντας οι καλές επιλογές όπως αυτό το τρίποδο του Αμίρ Μουλαομέροβιτς. Ανέβει ψηλά ο Νίσερ, ο Μουλαομέροβιτς προσπαθεί να δώσει στο Μάρο που αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα και βρίσκει λύσεις απ' έξω. Έχει ανοίξει άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει πέσει, έχει το πέσει. Νίλσεν που ήταν αρκετή ώρα εκτός αγώνα. Μουλαομέροβιτς, πυροβολή από τα 6-25 ευθύνη. 39-29.
Βλέπω ότι ο Άρης άρχισε να είναι και δύσκολα και έξω και μέσα στο καλάθι. Πρέπει να παίξει λίγο μέσα στο καλάθι. Και αν δεν απαθώ με ο Άρης έπαιξε ζώνη σε αυτή την άμυνα, μου λέω μέρο πως προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Σχήμα με δύο point guard θα παίξει ο Πρέλεβιτς. Καταπληκτική φάση με το Μάγλο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νίλσεν, ο οποίος είναι απαιτητικός και από μακριά. Μουλαομέροβιτς, να ένα μισμάτς. Μουλαομέροβιτς είναι πολύ πολύ έξυπνος παίκτης. Τον πάει κοντά στο καλάθι που είναι ψηλότερο. Δοκίμασε με σπάσιμο της μέσης, όπως λέμε στην ορολογία του μπάσκετ. Εδώ ο Μουλαομέροβιτς με το δεξί πάνω στην κάμερα της ΕΡΤ. Κοντούς χωρίς να σκοράρουν. Και από την άλλη ο Πάουκ ο Μουλαομέροβιτς είναι όλος ο Πάουκ. Ταμίρ, καλάθι και φάουλ. Μουλαομέροβιτς, 2-40. Νέα κίνηση, καλάθι. Δεύτερο σημείο του αγώνα από Μουλαομέροβιτς και τρεις ασίστ είναι από τις αιχμές του δώρατος στην επίθεση. Ο Μάγλος εύκολα. Τόμιτς που έχει βοηθήσει κυρίως στην ηρεμία του παιχνιδιού. Μουλαομέροβιτς μέσα. Δύσκολος από τη γωνία. Τόμιτς από μακριά, στοχή. Τρέχει αλλά ο Μουλαομέροβιτς σε καλύτερη θέση του κόβει τον δρόμο προς την μπάλα. 47-38. Ο δρόμος προς το καλάθι είναι ανοιχτός για τον Μουλαομέροβιτς που φτάνει 6-9 με νέο drive. Grand Guignol στιγμές πλέον στο παιχνίδι, ένα μεγάλο παιχνίδι. Και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Μουλαομέροβιτς Μασμίνο θα δίνει πάνω στο καλάθι. Βασικός τέλεχος μέχρι πέρυσι της Εθνικής Ομάδας Κροατίας. Μουλαομέροβιτς θα περάσει. Και να σκοράρει. Ο Βασιλόπουλος επιμένει με το παροιμιώδες πείσμα του. Μουλαομέροβιτς. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναθηναϊκός, έχει επιστρέψει ο Μουλαομέροβιτς σε τριών πόντων. 24-28 η απάντηση του Μούλα. Για τον Βασιλιάδη στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου για τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που έχει μία ήττα τον Ηρακλή σε ένα μάτς που ήταν σχεδόν δικό του. 6 λεπτά πριν να τελειώσει το αγώνα, ο Ηρακλής έκανε 10-2. Το αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη φάση ακόμη 6 λεπτά. Μαυροκεφαλίδης, αλλά να έχει πάρει 6 rebound, να έχει λειτουργήσει πολύ καλά στην άμυνα. Και γενικώς με την παρουσία του να αποτελεί, δεν είναι υπερβολή αυτό το σύνοκ ΠΑΟΚ. Ο Μπαρμπλεβιτς ήταν έξαλλος από την εμφάνιση της ομάδος του και από το γεγονός ότι έχουν παρατήσει το παιχνίδι οι παίκτες του και είπε ότι. Α1 κατηγορία και την περπάτησε στα πρώτα της βήματα στην Α1. Μουλαομέροβιτς για τον ΠΑΟΚ. Μουλαομέροβιτς θα πάρει τα βήματα, θα πάει στο drive, θα βρει στο καλάθι. 2-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και κάποιες βολές που έβαλε δεν πήρε ο ίδιος φάσεις. Ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι τακτικής που εμείς δεν το γνωρίζουμε, το ξέρει καλύτερα ο προπονητής του Μακεδονικού. Μέσα. Μουλαομέροβιτς, αυτή η γνωστή τρίπλα με τη μέση που την ξέρουν όλοι αλλά κανείς δεν μπορεί να αποφύγει. Ο Λουκόφσκι πάντως στην ορτές ήταν και σκόρερ ανάμεσα στα άλλα. Δεν ήταν απλώς ένας παίκτης για να συμπληρώνει το ρόστερ της ομάδας. Ταμίρ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Νίλσεν. Μουλαομέροβιτς, η μεγάλη πάσα για τον Βασιλιάδη που αφήνει την μπάλα στο fast break. Τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Μια νίκη που τον φέρνει να παραμένει εκεί ψηλά. Μουλαομέροβιτς. Πρώτος ασίστ και τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Και θα ήταν πρώτος αν δεν είχε τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Μαρούσι. Ευστοχή. 83-68. Ομάδα του. Μουλαομέροβιτς. Κινείται αντίθετα από το σκριν του Νίλσεν. Το μπάσιμο και το καλάθι με ταμπλό. 9-5. Είστε οι περιφερειακοί παίκτες του ΠΑΟΚ να μην έχουν τη δυνατότητα να σουτάρουν όπως τώρα ο Μουλαομέροβιτς. Δεν έπιασε. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ στην επίθεση και τον Μουλαομέροβιτς να οργανώνει το παιχνίδι του δικεφάλου του Βορρά. Μουλαομέροβιτς με ταμπλό. Το καλάθι. Ο Μουλαομέροβιτς ξεκινάει καλά. Είτε με τον Βασιλιάδη από πάνω είτε με τον Βασιλόπουλο που είναι η πιο φύση σουτέρ σανγκάρ. Βασιλιάδης για τρεις από. Νίλσεν. Μουλαομέροβιτς θα σουτάρει για τρεις αμέσως και θα βρει στόχο. 54-49. Νικολαίδης κλείνεται, μπερδεύτηκε, έχασε την μπάλα. Κλέβει ο Βασιλιάδης, 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Βασιλιάδης, Μουλαομέροβιτς, τρίποντο με την εκνοή της τρίτης περίοδου μέσα, 54-52. Και από εκεί και ύστερα άλλαξε την άμυνά του και είναι φυσιολογικό να γίνει αυτό. Και Μουλαομέροβιτς, ναι, η άμυνα ζώνης πάντοτε είναι άμυνα δυναμίας. Μουλαομέροβιτς, οι παίκτες της ΑΕΚ κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα, το αφύλακτο σουτ. Το σουτ χωρίς άμυνα του Ζήση όμως δεν βρήκε στόχο. 61-56. Εδώ η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία για ένα καλό σουτ και να διευρύνει το προβάδισμά της. Αντιθέτως,
Ο Μουλαομέροβιτς που... Μουλαομέροβιτς, η πάσα στον Νίλσεν που θα καρφώσει. Ο Κατσκάρης ρωτάει αν έχει ένα time out ακόμη, αλλά βεβαίως λέει και στους παίκτες να μην τα παρατήσουν καθώς τον ενδιαφέρει και η διαφορά. Μουλαομέροβιτς μετά την έξοχη assist του Γκαγκαλούδη. Μουλαομέροβιτς για τον οποίο ο Μπάνε Μπρέλεβιτς προφανώς δεν ξέρει πόσο μπορεί να υπολογίσει. Assist πάντως στον Γκρικάτ. Μια εξάμηνη απουσία. Μουλαομέροβιτς για τρεις. Νομίζω ότι όσο και να απουσιάσει ο Μουλαομέροβιτς, το σουτ δεν είναι δυνατόν να το ξεχάσει. Ήρθε και δεύτερος παίκτης όμως πάνω του. Να το κλέψουμε από τον Μουλαομέροβιτς. Ο Κράτης φεύγει στον ευνηδιασμό. Πολύ εύκολα. Σαν σε προπόνηση ο ΠΑΟΚ 36-24. Μουλαομέροβιτς. Σηκώνεται για δύο και θα ευστοχίσει τη φορά. Όπως και να έχει. Απλά η ένταση του αγώνα είναι πολύ μεγάλη. Και προφανώς ο Νίκος Βελανός παίρνει τα μέτρα του. Το εύστοχο τρίποδο με ταμπλό από τον Μουλαομέροβιτς. Το πρώτο καλάθι του Γιόνσεν στο απομψινό παιχνίδι. Νίλσεν θα καρφώσει. Μουλαομέροβιτς. Νίλσεν και τώρα Μπαλογιάννης. Μουλαομέροβιτς από το Χάιπος για δύο. Στο πρώτο. Μουλαομέροβιτς, εσείς βλέπετε τον Τζόνς που πηγαίνει στον πάγκο. Τη θέση του στην πεντάδα πήρε ο Σέκουλιτς. Μουλαομέροβιτς για σου τριών πόντων. Οι άμυνες και των δύο ομάδων χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, διότι αυτή τη στιγμή είναι κατά αλλαγή καλαθιών. Για τον Μαρούσι, από όντως του Μπλάκτεϊ παίρνει ασφαλώς περισσότερες επιθέσεις. Έξω και συνεργασία, Μουλαομέροβιτς Ταμίρ. Βασιλόπουλος, Μουλαομέροβιτς, Σπανούλη, Μουλαομέροβιτς. Ωραία συνεργασία τώρα με τον Βασιλόπουλο. Για τον Πόποβιτς που δεν θα σουτάρει και θα κάνει λάθος πάσα. Βασιλιάδης Μουλαομέροβιτς στον εφηδιασμό. Ζανβέλος ο Κροάτης. Το πάω. Και ο Βασίλης Πανίνης ο οποίος κινήθηκε προς την πλευρά του κύριου Κορμπινά διαμαρτυρήθηκε. Μουλαομέροβιτς μετά την επαναφορά του ΠΑΟΚ για τον Τουρκάτ. Και ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ άνετα και όσο παίζει άνετα στην επίθεση τόσο και πιο πολύ ευστοχής. Μουλαομέροβιτς έκανε αρχικό στο λάθος, στη συνέχεια διόρθωσε την κατάσταση και τώρα θα πάει στο lay-up.